Λοιπόν, αυτό τώρα, αυτή η ιδιότητα των ισοδυνάμων πινάκων μας δίνει τη δυνατότητα και την ανάγκη να μιλήσουμε πιο γενικά. Από τη συνολοθεωρία, αν α είναι ένα μη κενό σύνολο, τότε αυτό είναι η έννοια του καρτεσιανού γινωμένου. Α επί α. Βέβαια είναι και α επί β γενικά. Δηλαδή παίρνουμε παραδείγματο χάρη. Εκεί και το β δεν πρέπει να είναι στο α. Και το β ανήκει στο α. Ναι. Δεν έχουμε κανένα. Δεν κάνω λάθο. Παραδείγματο χάρη. Αν α ίσον 5, 6, 7. Έστω ότι έχουμε αυτό το σύνολο, τότε το καρτεσιανό γινόμενο είναι όλα τα δυνατά ζευγάρια με πρώτο στοιχείο από το σύνολο α και δεύτερο στοιχείο από το σύνολο β. 5, 6, 7, 7, 6, 7, 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
αν αλφα, σύνολο αλφα. Είναι το αν, τότε το αρ καρτεσιανό γινόμενο αρ είναι το αρ τετράγωνο στην ελληνική. Έτσι που είναι όλα τα χ, ψ, όπου και το χ και το ψ ανήκουν στο αρ. Είναι το γνωστό μας αρ τετράγωνο που έχει και τη δομή διανυσματικού κόρου, όπως είναι. Τι το θέλουμε αυτό το. Σχέση. Στο α είναι ένα μη κενό υποσύνολο του καρτεσιανού γινωμένου α επί α. Αυτό είναι γενικά η σχέση. Παραδείγματος χάρη, πες μου κάποια ζευγάρια αγγελική από το α επί α. Ποια θέλεις? 5-5, 6-5. 5-5, 6-5. Αυτό έτσι αφηρημένα και αυστηρά είναι μια σχέση. Συνήθως γράφουμε εδώ 5R5, 6R5 ή
5 με ένα κυματιστό, 6 με ένα κυματιστό, και διαβάζουμε το 5 βρίσκεται σε σχέση με το 5, ως προς αυτή τη σχέση, το 6 με το 5. Τώρα γενικά υπάρχουν πολλές σχέσεις, όσα είναι τα υποσύνολα του καρτεσιανού κινωμένου. Γενικά αν έχουμε ένα σύνολο, ξέρετε το σύνολο των υποσυνόλων του πόσα στοιχεία έχει. Το έχετε υπόψη. Δύο στην αυτό το γνωρίζετε, έτσι. Το δυναμοσύνολο. Επομένως μπορούμε να φτιάξουμε δύο ιστινείς σχέσεις. Δύο στην, τούτο έχει 6 στοιχεία, 3 και 3, 6 και 3, 9, 2 στην 9 σχέσεις. Δεν μας ενδιαφέρουν από άποψη μαθηματικών όλες οι σχέσεις. Έτσι. Υπάρχουν σχέσεις διάταξης και σχέσεις ισοδυναμίας. Έτσι. Πιο σημαντική είναι οι σχέσεις. Λοιπόν, ο ορισμός. Μία σχέση στο σύνολο α είναι διάφορο το κοινό, ονομάζεται σχέση ισοδυναμία α. Μία σχέση, ας την ονομάσουμε R. Που έχουμε υπόψη, τι είναι το R, είναι ένα υποσύνολο του καρτεσιανού γινόμενου, που δεν είναι από ζευγάρι. Αν λοιπόν πρώτο, χ, χ ανήκει στο R για κάθε χ του α. Δηλαδή, χ για κάθε χ. Καμιά φορά στη βιβλιογραφία θα δείτε ότι μια σχέση ισοδυναμίας περιέχει τη διαγώνιο του καρτεσιανού γινόμενου. Σε ένα καρτεσιανό γινόμενο α επί α, τα ζευγάρια χ, χ, δηλαδή και το πρώτο και το δεύτερο είναι το ίδιο, λέγεται και διαγώνιος. Δεύτερο. Δηλαδή ισχύει το χ βρίσκεται σε σχέση με τον εαυτό του πάντα. Δεύτερο. Αν το χ ψι ανήκει στο α, τότε και το ψι χ ανήκει στο α. Αυτό πώς μπορούμε και με άλλη γραφή να το γράψουμε, δηλαδή αν χ σε σχέση με το ψι, συνεπάγεται και το ψι σε σχέση με το χ. Αυτή τη λέμε συμμετρική, αυτή τη λέμε αυτοπαθή. Αυτή είναι η συμμετρική. Και η τρίτη απέτηση για να είναι σχέση ισοδυναμίας είναι ότι αν χ, ψ ανήκει στο α, ψ, ζ ανήκει στο α, συνεπάγεται και το χ, ζ με άλλα λόγια πώς θα μπορούσαμε να το γράψουμε. Ή χ σε σχέση με το ψι και ψι σε σχέση με το ζ συνεπάγεται το χ σε σχέση με το ζ. Αυτή τη λέμε μεταβατική. Το σημαντικό με τις σχέσεις ισοδυναμίας είναι το εξής. Σχόλιο. Αν R σχέση ισοδυναμίας στο α και α ανήκει στο α, τότε το σύνολο όλων των χ που ανήκω στο α, έτσι ώστε το χ βρίσκεται σε σχέση με το α
ονομάζεται κλάση ισοδυναμίας με αντιπρόσωπο το άλλο. Συνήθως συμβολίζεται το ενδιαφέρον εδώ πέρα είναι ότι αυτό ορίζει μια διαμέρηση του συνόλου. Αυτό σχόλιο 1. Σχόλιο 2. Το σύνολο των κλάσεων ισοδυναμίας. Κάνουμε και παραδείγμα. Ορίζει μία διαμέρηση του άλλου. Δηλαδή, πρώτο, για κάθε κλάση ισοδυναμίας, διότι το α ανήκει στην κλάση ισοδυναμίας. Δεύτερο, είτε η κλάση ισοδυναμίας του α το μη με την κλάση ισοδυναμίας του β είναι το κενό, είτε ταυτίζομαι. Είναι μια έννοια της παραλληλίας, γιατί οι δύο παράλληλες ευθείες είτε να ταυτίζονται, είτε έχουν το μήνο κενό σύνολο και σε άλλο πλαίσιο αυτό έχει και νόημα. Τρίτον, η ένωση των κλάσεων ισοδυναμίας όταν το α ανήκει στο α είναι όλο το σύνολο. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Παραδείγμα. Σχέσεων πάρουμε το σύνολο πρώτον. Το α να πάρουμε το σύνολο των ακεραίων. Παίζουμε έναν αριθμό 5. Και παίρνουμε τον ίσον 5. Κάνουμε την εξής μηχανή. Την εξής μηχανή. Φανταστείτε εδώ πέρα έχουμε ένα κονί και ρίχνουμε όλους τους ακεραίους. Όταν ένας αριθμός α φτάσει εδώ, τον διαιρούμε με το 5 και κοιτάμε το υπόλοιπό του. Ποια είναι τα δυνατά υπόλοιπα της διαίρεσης με 5? 1, 2, 3 και 4. Από κάτω από εδώ φτιάχνουμε 5 κουτιά. Πάνω εδώ πέρα έχουμε μια ταμπέλα 0, εδώ μια άλλη ταμπέλα 1, 2, 3 και 4. Ανάλογα λοιπόν με το υπόλοιπο που έχει και σύμφωνα με τον αλγόριθμο της διαίρεσης, το υπόλοιπο είναι μοναδικό όπως και το ποινίκο είναι μοναδικό. Πιο αναλυτικά και αποδείξατε δείτε του χρόνου στη βασική άλλη. Δεν έχουμε αμφιβολία που θα πέσει. Ανάλογα αν έχει υπόλοιπο 0 θα πέσει εδώ. Αν έχει υπόλοιπο 1 εδώ, 2, 3 και 4.
Δημιουργούνται λοιπόν δύο τεράστια κουτιά. Κάθε κουτί έχει άπειρο το πλήθος στοιχεία. Εδώ το 0 δεν είναι στην πραγματικότητα το 0, είναι όσοι οι ακέραιοι αφήνουν υπόλοιπο 0. Ας του δώσουμε ένα σύμβολο 0 και είναι όλοι οι αριθμοί που το υπόλοιπο τους είναι 0, άμα το διαρρέσουμε καλά. Ποιας μορφής είναι στο λίγο. 5 επί μη το βάλαμε. 5 λάμδα, όταν λάμδα είναι ακέραιος. Εδώ λοιπόν αυτό το κουτί είναι αυτής της μορφής. Το κουτί που έχει απ' έξω τα πέρα το 1 είναι της μορφής 5 λάμδα συν 1. Όταν το λάμδα διατρέχει τους ακεραίους. Το κουτί που διατρέχει, που έχει υπόλοιπο 2, είναι της μορφής 5 λάμδα συν 2, λάμδα στους ακεραίους. Το 3 είναι λάμδα συν 3. Ευτυχώς οι αγγελικοί δεν μας είπε κανένα τεράστιο αριθμό και γράφουμε έτσι. Δεν τα γράφουμε έτσι, απλώς θα τις έλεγα. Και το 4. Είναι λάμδα συν 4. Λάμδα στο 0. Λοιπόν, τι ιδιότητα έχουμε αυτό. Εδώ έχουμε μια τέλεια διαμέρηση, δηλαδή καθώς είχαμε τους ακεραίους, πήραμε το μαχαίρι που έγραφε 5 πάνω και το θεμαχίσαμε σε 5 κομμάτια. Εδώ ήταν το 0, το 1, το 2, το 3, το 4, έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο από αυτά να βρίσκεται και εδώ σε 2, έτσι, ένα το κρατούμενο, διότι σημαίνει ότι έχει 2 υπόλοιπα. Επίσης το καθένα από αυτά είναι μη κενό. Δηλαδή, πάντα υπάρχουν ακέραιοι που έχουν υπόλοιπο 0, δεν υπάρχει να είναι το κενό. Και επίσης, αν πάρουμε την ένωση αυτών, θα μας δίνει όλους τους ακεραίους. Αυτή είναι μια διαμέρηση. Διαμέρηση γενικά ενός συνόλου είναι ένα σύνολο αριθμών που έχει αυτές τις τρεις ιδιότητες. Να είναι μη κενό το καθένα τους, η ένωση τους να φτιάχνει όλο το σύνολο και ανά δύο να είναι ξένα μεταξύ τους. Όπως στην περίπτωση εδώ. Και μπορούμε αυτό να το δούμε σαν σχέση ισοδυναμίας, σαν σύνολο α, να είναι το σύνολο των ακεραίων, παίρνουμε το καρτεσιανό γινόμενο z επί z και να πούμε λοιπόν, ο ακέραιος α βρίσκεται σε σχέση με τον ακέραιο β, εάν και μόνον εάν, το α αφήνει το ίδιο υπόλοιπο αν με το ίδιο υπόλοιπο με το β αν διαιρέσουμε με 5. Θα δούμε ότι αυτή είναι σχέση ισοδυναμίας. Είναι αυτοπαθής. Αυτοπαθής σημαίνει ότι το α με το α. Εντάξει, προφανώς. Αν το α αφήνει το ίδιο υπόλοιπο με το β, και το β θα αφήνει το ίδιο υπόλοιπο με το α, είναι συμμετρική. Αν το α με το β, το β με το γ, άρα είναι και οι πράσεις ισοδυναμίας είναι αυτοί οι τέσσερις. Αυτό όπως θα δείτε του χρόνου, μπορούμε να κατασκευάσουμε το σύνολο των πράσεων ισοδυναμίας 0, 1, 2, 3 και 4. Αυτό θα το ονομάζουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση ακέραιο μόντουλο 5, θα το συμβολίζουμε στο Z5 και μπορούμε να κάνουμε και πράξεις. Και οι πράξεις είναι καλά ορισμένες, δηλαδή δεν καταραίει το σύνολο, και πρόσθεση και πολλαπλασιασμό και αφαίρεση. Έτσι. Κλασικό παράδειγμα είναι ότι αν η Αγγελική διάλεγε αντί το 5 το 2, αν μίσον 2, τότε οι κλάσεις ισοδυναμίας πόσες θα ήταν. Ποια είναι τα δυνατά υπόλοιπα της διαίρεσης με το 2. Το 0 και το 1. Άρα από τη μια μεριά θα είχαμε όλους τους ακεραίους που αφήνουν το ίδιο υπόλοιπο
με το μηδέν, δηλαδή τι είναι, όλοι οι άλλοι. Και το ένα, μιλάμε όταν τον ήταν το δύο, είναι υπερητή. Η δε πράξης, πώς θα ήταν, θα φτιάχναμε το ουσοκεραίος μόντουλο 2, όπως λέμε, το 0 και το 1. Αν πολύ ασχολούμαστε με αυτό, μπορούμε να μην βάζουμε τις αγγελίες, να το βάζουμε 0 και 1 σκέτο και οι πράξεις θα γινόνται στον εξής. Άρτιος, άρτιος, συμπεριτός, μας κάνει περιτό. Ένα συν ένα, δηλαδή περιτός συν περιτό, μας κάνει άλλο, μηδέν. Και με το γινόμενο το είναι. Και θα φτιάχνουμε αυτό το σύνολο, το Z2, αυτό το σύνολο χρησιμοποιείται στην πληροφορική. Το 0-1, ας πούμε, είναι το... Αλλά δεν φτιάχνουμε μόνο αυτό. Σημασία έχει ότι από κάθε κλάση ισοδυναμία, ισοδυναμίας, αντί να πάρουμε το 0 παραδείγματος, μπορούμε να πάρουμε και το 8. Σαν αντιπρόσωπο. Έτσι, να πάρουμε το 10, το 16 σαν αντιπρόσωπο. Οπότε φτιάχνουμε το αντίστοιχο σύστημα. Αυτό θα το μελετήσετε πάρα πολύ σε άλλα μαθήματα άλγεβρας. Άλλο παράδειγμα. Είναι η ισοδύναμη πίνακες. Δώσαμε λίγο πριν. Στην πραγματικότητα τι θέλουμε έτσι, κάπως φιλοσοφικά να το σκεφτούμε. Επειδή γενικά αυτό το σύνολο είναι τεράστιο, είναι αχανές και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, να σκεφτούμε διάφορα πράγματα. Θέλουμε το σύνολο των πινάκων μη επινή να το χωρίσουμε σε κομμάτια, εντάξει μπορεί να είναι και άπειρα, ούτως ώστε η διαμέρηση να είναι μια διαμέρηση, δηλαδή να είναι καθένα να είναι μη κενό, πρώτον. Δεύτερον, η ένωση όλων αυτών να μας κάνει το σύνολο των πινάκων και τρίτον, ανά δύο να είναι ξένα μεταξύ τους. Αυτό, όταν θέλουμε κάτι τέτοιο, πρέπει να επινοήσουμε μια ισοδυναμία. Και αν το θέλετε κάπως επίσης φιλοσοφικά, η ισοδυναμία, η σχέση ισοδυναμίας, όχι στους πινακές γενικά, είναι απαραίτητη για να μπορούμε να σκεφτούμε. Αν εμείς είχαμε την απόλυτη διαφοροποίηση για κάθε αντικείμενο, θα θεωρούσαμε ότι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή εδώ και αυτό που είναι την άλλη στιγμή αυτό είναι διαφορετικά πράγματα. Αν είναι έτσι όμως, ούτε και να ζήσουμε δεν μπορούμε. Θα τα βλέπουμε όλα, τα πάντα διαφορετικά. Μπορείτε να το φανταστείτε. Δηλαδή μπορούμε να σκεφτούμε διότι μπορούμε να κάνουμε ταυτίσεις. Να κάνουμε ταυτίσεις. Δηλαδή ένα αντικείμενο είναι ίδιο με κάποιο άλλο κάτω από ορισμένες συνθήκες. Όλη η ευκλήδια γεωμετρία στηρίζεται στο εξής. Ότι ένα αντικείμενο είναι ίδιο με ένα άλλο εάν μόνο με στροφές και μετατοπίσεις μπορεί το ένα να πάει εξ ολοκλήρου στο άλλο. Ίσως στο σχολείο έχετε κάνει ξανά δύο τρίγωνα όταν ήσασταν μικροί, είναι ίδια με το ξεπατήκωμα. Ναι, αλλά άμα σας ρώταγε κανείς μεταφέροντας αυτό το σχέδιο εκεί πέρα που είναι άλλαζε. Δεν έχουμε τι να απαντήσουμε. Σε τελευταία ανάλυση δηλαδή είναι ένα αξιωματικό. Ένα αξίωμα. Δηλαδή ότι όταν στρίψουμε, απλά στρίβουμε ένα αντικείμενο ή το μεταφέρουμε, είναι το ίδιο. Τότε τα αντικείμενα, εκεί στηρίζεται όλη η ευκλήδια γεωμετρία. Αν δεν θεωρήσουμε αυτό το αξίωμα και θεωρήσουμε ότι αρκεί να έχουμε τη συνέχεια, δηλαδή μπορεί να μειώνεται κάπως ή να τεντώνει και να είναι το ίδιο, τότε
Δεν θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε σε αυτόν τον κόσμο μια έλλειψη από έναν κύκλο. Τον κύκλο μπορούσαμε να το πάγαμε έτσι, χωρίς να σπάσει η συνέχεια. Όμως θα ήταν ξεχωριστό πράγμα για μας το οχτάρι και ο κύκλος. Ο λόγος είναι ότι εδώ έχει ένα σημείο αυτοτομής, ενώ ο κύκλος δεν υπάρχει αμφισυνεχή συνάρτηση από τον κύκλο εδώ πέρα. Ένα προς ένα και επί συνεχής και έτσι συνεχής και αλλιώς. Το σημείο του, το κομικό είναι αυτό. Δηλαδή φανταστείτε όλοι οι κύκλοι και οι ελλείψεις να ήταν ίδιοι για μας. Τότε ο κόσμος θα ναι, αυτό είναι η τοπολογία. Είναι ενός άλλου είδους γεωμετρία, είναι η τοπολογία. Επίσης θα μπορούσαμε να έχουμε την λεγόμενη προβολική γεωμετρία. Όπου εκεί πέρα έχουμε σε το διανυσματικό χώρο R, μη για παράδειγμα, το R3. Και παίρνουμε τον αριθμό α, διάφορο του μηδενός, και φτιάχνουμε την εξής γραμμική απεικόνηση. Χ ψ ζ να απεικονίζεται στο α επί χ ψ ζ. Τότε ένα τρίγωνο έτσι και ένα άλλο τρίγωνο που ο λόγος ομοιότητας είναι 3, είναι ίδιος. Ίδιο όμως. Και τότε θα φτιάχνουμε ένα ενός άλλου είδους γεωμετρία, τη λεγόμενη προβολική γεωμετρία. Και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή μπορούμε να κατατάξουμε σε κάθε γεωμετρία, που σημαίνει γεωμετρία, σημαίνει να μπορούμε να μετράμε ότι αυτό είναι ίδιο με αυτό. Αντιστοιχεί και μια κατηγορία συναρτήσεων, που μέσω αυτών των συναρτήσεων μένουν αναλύοντα τα μήκη ή οι ιδιότητες. Αυτό οφείλεται σε έναν πολύ σπουδαίο γερμανό μαθηματικό, τον Κλάιν, έτσι, η κατάδειξη κατά Κλάιν. Θα τα μάθετε σιγά σιγά. Για να επανέλθουμε πάντως και να ξανάρθουμε εδώ στους πίνακες. Συγγνώμη. Ο ορισμός ο αρχικός για την ισοδυναμία, ο ορισμός που είναι επαναλαμβάνω, ότι ο πίνακας α, είχαμε τους δύο πίνακες α και β, μη επινή. Περνάνε για να αρχίσουν, δηλαδή αυτό είναι να έχουν τον ίδιο αριθμό γραμμών και στυλών. Ο α ισοδύναμος με το β, εάν και μόνο εάν, ο α να είναι πολλαπλασιασμένος, υπάρχει ένας πίνακας αντιστρέψιμος π, και ένας άλλος αντιστρέψιμος π να μας κάνει τον β. Όπου π στο α μη επί μη αντιστρέψιμος και ο Q στο α μη επί μη αντιστρέψιμος. Και επειδή σύμφωνα με την ανάλυση που κάναμε την πρώτη ώρα ο πίνακας α και ο πίνακας β δεν είναι όπως να είναι, είναι ο πίνακες της ίδιας γραμμικής απεικόνησης αλλάζοντας βάσεις, είχαμε φτάσει, συνεπάγεται, ότι το rank του πίνακα α ισούται με το rank του πίνακα β. Ας δούμε ένα ακόμα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα για τους πίνακες 2x3. Παίρνουμε τους πίνακες 2x3. Τι rank μπορεί να έχουν αυτοί οι πίνακες? Το πολύ 2, έτσι. Επομένως, αν εδώ είναι οι πίνακες 2x2, 2x3, εδώ θα είναι μόνο μηδενικός πίνακας, 0, 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 που έχει rank 0. Εδώ θα είναι μια άλλη κλάση ισοδυναμίας που οι πίνακες έχουν rank 1, ένας τέτοιος πίνακας, ποιος μπορεί να είναι? 1, 0, 0, 0, 0, 0. Και εδώ είναι οι πίνακες που έχουν rank 2. Ένας τέτοιος πίνακας ποιος μπορεί να είναι? 0, 1, 0. Ετούτο όμως η κατηγορία, ετούτη η κλάση ισοδυναμίας περιέχει άπειρους πίνακες.
ποιοι είναι οι άλλοι πίνακες. Εδώ είναι μόνο σύνολο. Εδώ είναι αυτός ο πίνακας που μπορεί να το αντιπροσωπεύει την κλάση ισοδυναμίας, αλλά είναι και όλοι οι άλλοι πίνακες που έχουν rank 1. Όλοι. Και οποιοδήποτε άλλος πίνακας θα είναι της μορφής π, λοιπόν, επί 1, 0, 0, 0, 0, 0, επί Q, όπου το π είναι αντιστρέψιμος 2 επί 2, αντιστρέψιμος, και το Q είναι αντιστρέψιμος 3 επί 3. Οποιαδήποτε επιλογή τέτοιων πινάκων. Θέλετε κάτι? Όχι. Οποιαδήποτε επιλογή τέτοιων πινάκων μας οδηγεί σε ένα πίνακα που βρίσκεται σε αυτή την κατηγορία. Όπως και εδώ. Αυτή λοιπόν είναι η κλάση ισοδυναμίας ως προς τη σχέση αυτή που τη λέμε και ισοδυναμία. Υπάρχει και μια άλλη σχέση στους πίνακες. Το λέμε ομοιότητα. Όμοιοι πίνακες. Όλα αυτά είναι στην προσπάθειά μας ένα τεράστιο σύνολο, όπως σας είπα, όπως είναι οι πίνακες, κάπως να το διαχειριστούμε καλύτερα, και έτσι μπορούμε να το τεμαχίσουμε αυτό το σύνολο των πινάκων, όπου το κάθε τεμάχιο περιέχει πίνακες με κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, δύο πίνακες. Α,β. Προσέξτε, ενώ πριν στην ισοδυναμία ήταν μη επί νη και ίδιο, εδώ να είναι μη επί νη, να είναι τετραγωνική. Ονομάζονται όμοιοι υπάρχει αντιστρέψιμος πίνακας π, μία ποινή, με ο α, ο βασιαζόμενος αριστερά με το π, με το π πλην ν, μας κάνει β. Η δήλωση αυτή συνεπάγεται το εξής. Παρατηρούμε ότι εάν ο α, ο όμοιος με τον β, τότε ο α ισοδύναμος. Με τον β. Το αντίστροφο δεν ισχύει. Αυτή τη σχέση ομοιότητας θα τη δείτε στο ερηνό εξάμηνο, όταν προσπαθήσετε να μιλάτε για τις ιδιοτιμές του πίνακα α. Και για τους όμοιους πίνακες μπορεί να βρει κανείς πολλά πράγματα. Μία εκ των οποίων είναι το εξής, ότι η ορίζουσα του π α π πλην 1 ισούται με τι. Επειδή διορίζω το γεωμένο σου με το γεωμένο των ορίζωσων, δεν ορίζωσα το π, επί ορίζωσα το α, επί ορίζωσα το π πλην ν. Επειδή όμως τώρα είναι αριθμοί αυτοί και έχουν μετάθεση, ενώ στους πίνακες δεν έχουν μετάθεση, και η ορίζωσα του π ισούται με, είναι το αντίστροφο της ορίζωσα του π πλην ν, μπορεί να φύγει αυτό και να έχουμε ορίζωσα το α. Αλλά αυτό είναι το β. Δηλαδή, αν δύο πίνακες είναι όμοιοι, δηλαδή
αν δύο πίνακες είναι όμοι, έχουν ίση ορίζοντα. Έχουν ίδια ορίζοντα. Ναι. Εφόσον ο πι είναι αντιστρέψιμο πίνακα, τότε το κοινόμενο κοινό πι επί α επί πι στη μειωμένα, που είναι β. Α, όχι, δεν ισχύει με τα θετική, γιατί άμα το πήγαμε πι επί πι μου πλήν ένα που κάνει ο. Όχι, στου πίνακε δεν ισχύει. Δεν ισχύει, εντάξει, είναι απλά. Λοιπόν, θα σα δώσω μια άσκηση, θα σα δώσω τώρα με ασκήσει κάτι. Πριν την Παρασκευή θα αποχαιρετιστούμε με δάκρυα στα μάτια. Γιατί να μην είναι. Κάτι να κάνουμε γιορτή, με κάτι γιορτή δεν έχουμε φοιτητές, κάτι θα κάνουμε σιρτάκι. Τι θα έχουμε. Ξέρω εγώ. Σιρτάκι. Δεν έχουμε γιορτή, φοιτητές κάτι. Τι γιορτή είναι, εντάξει, εδώ θα πάμε όπως εδώ πέρα που είχαμε στο εργαστήριο. Σας καλέσαμε και ήσασταν και ακατάδεκτοι περισσότερες. Θα χάσουμε το μάθημα. Δεν θα πάτε στη γιορτή. Στη γιορτή. Εγώ θα έρθω κανονικά τώρα, αν το πιστευτεί. Κανονικά στη γιορτή. Πώς. Κανονικά για μάθημα. Εντάξει, μπορεί να μην κάνουμε έτσι πολλά πράγματα. Όχι, κοιτάξτε να σας δείξω κάτι. Αυτά με τα σχέσεις, ισοδυναμίες και τα λοιπά, δεν είναι μέσα στην ύλη σας. Εκτός από αυτούς τους δύο ορισμούς σας, την ισοδύναμη και όμοιοι πίνακες, εντάξει δεν είναι και τόσο σημαντικό. Αλλά προσπαθούμε να εμβαθύνουμε κάθε φορά. Λοιπόν, θα το βγάλω εδώ πέρα αριστερά αυτή τη διεύθυνση που θα σας πω, αλλά λοιπόν, αυτή η διεύθυνση προς το παρόν είναι εδώ, να μην την ψάχνω. Για όσους δεν μπορούν να αντέξουν 15 μέρες χωρίς γραμμική άγγελα, θα γράψω 15 ασκήσεις. Λοιπόν, έχω τώρα γράψει 4 ασκήσεις. Η πρώτη λέει αν υπάρχει γραμμική απεικόνηση από το R3, από τους πίνακες 3x3, στους πίνακες 3x3. Και επειδή ο πρώτος διανυσματικός χώρος είναι ίδιος με αυτόν, έχει νόημα να ρωτήσουμε, γιατί και ο πυρήνας είναι η υπόχωρος του πρώτου χώρου. Το image είναι η υπόχωρος του δεύτερου χώρου. Εδώ κάνει ένα λάθος, θα το διορθώσω, ο image της θήτα, ρώτησε. Αν γίνεται να είναι ο πυρήνας και... Μην τα μαρτυράς. Για πες μου μια αρχή. Είναι για τις διαστάσεις, επειδή επίσης έχουμε αυτό το σύστημα, δεν θα το γράψουμε, δεν τι θα κάνετε. Σε 30 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, είδα χ πλην 3 ψ συν 2 ζ. Σαν 2Z. Ο α είναι παράμετρος. 2χ πλην 4ψ πλην 3Z.
2 χ πλην 4 ψ πλην 3 ζ. 2 χ. Πίσω με β. Χ πλην 4 ψ, 4 ψ, ναι. Και η τρίτη αξίζωση είναι χ και 3 ψ. Χ. Και 3 ψ πλην 7 ζ. Πίσω με γάμο. 2 χ πλην 3 ψ πλην 5 ζ. 2 χ. Με 3 ψ πλην 5 ζ, ίσο με δέλτα. Έτσι είναι. Ωραία. Το χ ψ ζ είναι άγνωστη, τα α, β, γ, δ είναι παράμετρα. Και το ερώτημα λέει, ποια είναι η συνθήκη μεταξύ των παραμέτρων, τι πρέπει να κάνει. Παραδείγματο χάρη είναι ένα α, ίσο β, ίσο γ, ίσο δ, 0, τότε θα έχουμε λύσεις. Τι πρέπει να να υπάρχει συνθήκη μεταξύ των α, β, γ, δ, για να έχουμε λύσεις και για αυτή τη συνθήκη να βρούμε το σύνολο λύσεων. Σταδία, τι λες. Αν προσθέταμε την πρώτη και την τρίτη εξίσεις, ώστε να φύγει το πλήρωση. Θέλουμε συνθήκη μεταξύ των παραμέτρων, ώστε να έχουμε λύσεις. Και για αυτή τη λύση να βρούμε το σύνολο λύσεων. Να πούμε συγκεκριμένη μία ή γενικό. Όχι, για αυτή τη στιγμή. Πες ότι βρίσκεις ότι 5 α και 8 β και 30 γ και πόσο δ. Συνεπώς, μια συνθήκη, μια σχέση. Μια σχέση είναι δεδομένα, ένα λαμπιδά. Ναι, αλλά είναι μόνο αυτή. Όχι, δεν θέλω και εγώ. Να βρούμε μια γενική. Ναι, δούμε όλες, δηλαδή όλοι ο τύπος που σχέζουν ένα χρόνο. Σας λέω, το εξής, ότι αυτό είναι ένα γραμμικό σύστημα. Υπάρχει ο πίνακας του συστήματος, του επαυξημένος και έχουμε αποδείξει ότι η ικανή και αναγκαία συνθήκη να έχουμε λύσεις είναι το rank του πίνακα α, να είναι ίση με το rank του επαυξημένου. Δηλαδή αν βρείτε συνθήκη, πότε το rank του πίνακα 1, 3, πλην 3, 2, αυτό που μπορείτε να το βρείτε, γιατί είναι αριθμό. Ζούμε με το rank του επαυξημένου και το βρήκατε. Δεν σας λέω τίποτα παραπάνω. Εδώ σταματάμε.